Ο λόγο έχει ο κύριος Μπαξεβανάκης, ο Υπουργός Παιδείας. Κύριε Μπαξεβανάκη, 5 λεπτά είναι καλά? Όχι. Τι εννοείτε? Ρωτήσατε αν είναι καλά τα 5 λεπτά. Ναι. Δεν είναι καλά. Και τι είναι καλό? Θα δούμε. Ξεκινάμε με 5 και βλέπουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έκδηλη η αγωνία της αντιπολίτευσης για τον άνεμο δημοκρατίας που θέλουμε να φυσάει στην εκπαίδευση. Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί? Τους ενοχλεί η συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά τα άλλα, νωρίτερα, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ύμνησε τους νέους και μεταξύ άλλων τους νέους της Δυτικής Αθήνας και το ζωφερό μέλλον που κατά την άποψή του η κυβέρνησή μας τους έχει επιφυλάξει. Σε αυτούν λοιπόν τους νέους και στους νέους της Δυτικής Αθήνας, τους φοιτητές από τη Δυτική Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης αμφισβητεί το δικαίωμα να έχουν λόγο στα των πανεπιστημίων, στα των ιδρυμάτων τους. Για αυτούς τους νέους που έχουν ψήφο από τα 17 και μπορούν να αποφασίσουν για τα πάντα για το μέλλον της χώρας, αλλά όχι για τα όσα αφορούν τα ιδρύματα στα οποία και οι ίδιοι σπουδάζουν. Τι άλλο τους ενοχλεί? Τους ενοχλεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Γιατί λέει τα πανεπιστήμια μας και τα ΤΕΗ είναι άντρα παραβατικότητας. Αυτή είναι η εικόνα, φαντάζομαι, που έχουμε όλοι για τα πανεπιστήμια μας. Τι είναι άντρα παραβατικότητας. Θα πίστευε κανείς λοιπόν ότι το πανεπιστημιακό άσυλο έχει εμποδίσει τα τελευταία χρόνια τις δυνάμεις της τάξης και του νόμου να επιβάλλουν την τάξη και τον νόμο στα πανεπιστήμια. Έλα όμως που επί 6 χρόνια έχει καταργηθεί η προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου. Από το 2011 και δόθε. Δεν υφίσταται τέτοια προστασία. Τι εμπόδισε λοιπόν να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη στα πανεπιστήμια? Αυτό που εμπόδισε είναι η δημοκρατική συνείδηση του ελληνικού λαού, που δυστυχώς για εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, εξακολουθεί και είναι ισχυρή ακόμα. Είναι αυτό που αποκαλείται η ηγεμονία της αριστεράς, είναι η ηγεμονία της δημοκρατίας που επιβάλλει την προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου, και αυτό είναι που ενοχλεί. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα θέματα από ό,τι επιχειρείτε να τα παρουσιάσετε. Τι άλλο ενοχλεί? Η ξεχωριστή εκλογή του Πρίτανη από τους αντιπριτάνες με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Γιατί θα επικρατήσει, λέει, έτσι ο κομματισμός. Δηλαδή, αν κάποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας θέλει να επιλέξει κάποιον Πρίτανη από το ένα ψηφοδέλτιο και κάποιον αντιπρίτανη ικανό, αλλά που είναι σε άλλο ψηφοδέλτιο, αυτό είναι κομματισμός. Και δεν είναι κομματισμός του να λες στον πανεπιστημιακό ότι πρέπει να επιλέξει όλο το πακέτο μαζί. Πρίτανη και αντιπρίτανη. Ποιο πακέτο? Που πώς συγκροτήθηκε αυτό? Είτε ως κομματική επιλογή, το ψηφοδέλτιο του τάδε κόμματος, ή με άλλους τρόπους που πολύ καλά γνωρίζετε όσοι είστε πανεπιστημιακοί. Αυτά ενοχλούν. Τι υπερασπίζονται οι συνάδελφοι? Υπερασπίζονται το δικαίωμα μιας μικρής μερίδας πανεπιστημιακών καθηγητών να βγάζουν ένα δεύτερο μισθό, που πολλές φορές δεν είναι δεύτερος, αλλά μπορεί να είναι και τρίτος ή και τέταρτος, σε βάρος νέων επιστημόνων που θα μπορούσαν και που έχουν απόλυτη ανάγκη αυτές τις μικρές απολαβές από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι άλλο υπερασπίζονται? Το δικαίωμα ελάχιστων πανεπιστημιακών καθηγητών να καθορίζουν ανεξέλεγκτα το ύψος των διδάκτρων και το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών ανεξαρτήτως των πραγματικών συνθήκων. Και τέλος, τι άλλο υπερασπίζονται? Τα συμβούλια ιδρύματος που, μεταξύ άλλων, ποια ήταν η αρμοδιότητα που είχαν? Να αποκλείουν κατά τη βούλησή τους ορισμένους υποψήφιους πανεπιστημιακούς από το να είναι υποψήφιοι για Πριτάνης. Αυτά τα τόσο δημοκρατικά υπερασπίζονται οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης εδώ, και αυτό το ονομάζουν μάλιστα νέο, ενώ εμάς που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας ονομάζουν οπισθοδρομικούς. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τον άχαρο ρόλο να αναφερθώ και σε ορισμένα άρθρα στα οποία δεν δόθηκε έμφαση, αλλά είναι άρθρα που δεν αναφέρονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τα οποία οι εισηγητές της αντιπολίτευσης και η κυρία Κεραμέως είπαν ότι είναι από εκείνα που συνιστούν ένα από τα μειονεκτήματα του νομοσχεδίου, γιατί, λέει, δεν τέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση, γιατί είναι άρθρα ρυθμίσεις που προκύπτει η ανάγκη να νομοθετηθούν σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής ή της σχολικής χρονιάς, και κάνουμε μια
σοβαρή προσπάθεια στο Υπουργείο Παιδείας να μην τα καταθέτουμε αυτά ως τροπολογίες σε νομοσχέδια άλλων Υπουργείων, αλλά να τα συγκεντρώνουμε και όταν υπάρχει νομοσχέδιο του Υπουργείου μας να τα επισυνάπτουμε. Αυτό ακριβώς κάναμε και τώρα. Αλλά ξέρετε πόσο υποκριτική είναι αυτή η δίθεν ανησυχία τους. Είναι απολύτως υποκριτική γιατί όλα αυτά τα άρθρα θα τα ψηφίσουν. Θα τα ψηφίσουν όλα γιατί είναι άρθρα που λύνουν ζητήματα και που ικανοποιούν ανάγκες. Αναφέρομαι λοιπόν συγκεκριμένα σε ορισμένα από αυτά, γιατί ο χρόνος θα φανεί στην ψηφοφορία, κυρία εισηγήτρια, θα φανεί στην ψηφοφορία ποια από αυτά τα άρθρα θα καταψηφίσετε. Λέω λοιπόν, ορισμένα από αυτά τα άρθρα επιτροχάδι. Καταργούμε το αναχρονιστικό μέτρο της αναγραφής της διαγωγής των μαθητών στους τίτλους απολυτήρια ή αποδεικτικά. Ένα μέτρο που είναι μόνο για σχολική χρήση, να μην συνοδεύει τον νέο άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία για μια παραβατικότητα ή ένα πειθαρχικό παράπτωμα που διέπρεξε στα 17 του και αυτό να τον ακολουθεί για όλη του τη ζωή. Άλλη ρύθμιση. Προβλέπουμε να επεκταθούν οι ευνοϊκές διατάξεις για τα επιδόματα τριτέκνων, πολυτέκνων, καθώς και για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και για τα παιδιά που φοιτούν στο μεταλλικιακό έτος στην τάξη μαθητείας στο Νεπάλ. Προβλέπουμε για τα παράτυπα πτυχία που έχουν εκδοθεί από αρκετά ιδιωτικά ΤΕΕ ότι αυτά, σε περίπτωση που οι απόφοιτοι δεν προσέλθουν ή προσέλθουν αλλά αποτύχουν στις εξετάσεις που επιτέλους η δική μας κυβέρνηση θα διεξαγάγει, τα πτυχία αυτά καθίστανται εξ υπαρχής άκυρα. Υπενθυμίζω εδώ ότι πρόκειται για νόμο εδώ και 10 χρόνια της κυρίας Γιαννάκου να επανελεχθούν όλοι αυτοί οι παράτυποι τίτλοι που ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφισε τον νόμο, ούτε οι μετέπειτα κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνησή τους ουδέποτε υλοποίησε και ουδέποτε διενήργησε αυτές τις εξετάσεις. Η κυβέρνησή μας με αυτό το σχέδιο νόμου ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες ώστε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, αυτός ο διαγωνισμός να γίνει. Ρυθμίζουμε το ζήτημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά από τα νησιά των νομών Λέσβου και Χίου, τα οποία έπληξε ο πρόσφατος σεισμός και απαιτείται ειδικό ποσοστό εισαγωγής, το οποίο και νομοθετούμε με αυτό το νόμο. Άλλη διάταξη. Θυμάστε, πριν λίγων μηνών είχε γίνει μια ολόκληρη φασαρία γιατί εγκρίθηκε από το ΝΕΟΠΕΠ ένα πρόγραμμα ιδιωτικού κολεγίου που ήταν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της αστρολογίας και σηκώθηκε ευλόγως μια ολόκληρη σκόνη τότε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρενέβη για να ανακληθεί αυτή η άδεια. Όμως ο ΕΟΠΕΠ είχε δίκιο, γιατί ο ΕΟΠΕΠ δεν υποχρεούται με βάση τις ισχύουσες ως σήμερα διατάξεις να ελέγχει το περιεχόμενο των σπουδών παρά μόνο τις κτηριακές υποδομές για το αν το εκπαιδευτήριο αυτό πληρεί τις προδιαγραφές. Με τη διάταξη αυτή λοιπόν λέμε ότι ο ΕΟΠΕΠ θα ελέγχει και το περιεχόμενο των σπουδών των ιδιωτικών εκπαιδευτήριων. Και τέλος, με μια ακόμα ρύθμιση, προστατεύουμε τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από την αυθαιρεσία ορισμένων, όχι όλων ευτυχώς, κακών σχολαρχών, οι οποίοι δεν τηρούν τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου για την απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Λέμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε απόλυση έχει γίνει κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων είναι απολύτως άκυρη. Και τέλος, επιτρέψτε μου να υποστηρίξω την τροπολογία 1181 που καταθέσαμε την Παρασκευή, είναι ίσως η μόνη από τις εμπρόθεσμες τροπολογίες. Αναφέρεται σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι μειώνουμε τον αριθμό των απαραίτητων ενσήμων για τους αποφύτους των εσπερινών επαγγελματικών λυκείων που έχουν δικαίωμα να προσέλθουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για να πάρουν το επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ήταν 600 αυτά τα απαραίτητα ημερομίσθια. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολλά. Μειώνουμε αυτόν τον αριθμό στο μισό, στα 300, με δεδομένο ότι το ίδιο δικαίωμα που έχουν και οι μαθητές του μεταλλικιακού έτους μπορούν να έχουν τις ίδιες εξετάσεις με 180 ημέρες ασφάλισης. Και τέλος, αλλά όχι έλασον, ξεκινάμε την εφαρμογή στα ΕΠΑΛ ενός κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερα σοβαρού προγράμματος στήριξη των μαθητών. Το ονομάζουμε Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ και έχει δύο βασικές παραμέτρους. Έχει πολλές όψεις, πολλές δράσεις για τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αλλά οι βασικές είναι δύο. Η πρώτη, την οποία καθιερώνουμε με αυτή την τροπολογία, είναι ότι καθιερώνουμε εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά της πρώτης τάξης των επαγγελματικών λυκείων
στους τομείς των μαθημάτων της γλώσσας και των μαθηματικών. Και για το λόγο αυτό θα προσλάβουμε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για αυτή την παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη. Ο δεύτερος άξονας είναι η ψυχοκινητική και συναισθηματική στήριξη των μαθητών και για το λόγο αυτό θα προσλάβουμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αρχικά πιλωτικά σε λίγα σχολεία την προσεχή σχολική χρονιά και φιλοδοξούμε το πρόγραμμα αυτό να το επεκτείνουμε από την μέθ' επόμενη χρονιά σε πολλές εκατοντάδες επαγγελματικά λύκεια. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι εμείς στηρίζουμε την επαγγελματική εκπαίδευση στην πράξη με τα μέτρα που έχουμε ήδη υλοποιήσει μέχρι τώρα και με το μεταλλικιακό έτος στην τάξη μαθητείας που υλοποιείται και έχει πάρα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και με το νέο αυτό μέτρο της στήριξης των μαθητών των επαγγελματικών λυκείων που υλοποιούμε από την προσεχή Σεπτέμβρη. Εμείς στηρίζουμε την επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ άλλοι, όταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέλυαν κατά χιλιάδες και έθεταν σε διαθεσιμότητα τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ κατά τα άλλα μιλούν για αξιολογήσεις, μιλούν για αριστείες και μιλούν για την ανάγκη της ποιότητας. Εμείς την ποιότητα και τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης την αποδεικνύουμε στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ.